Δεν καταλαβαίνω. Είσαι σίγουρος? Πολύ καλά. Τότε να σου φρεσκάρω εγώ τη μνήμη. Τα σκουλαρίκια αυτά ήταν της μητέρας μου. Και ήταν ανάμεσα στα κοσμήματα εκείνα που κλάπηκαν από το σπίτι μας 10 χρόνια πριν. Μια τώρα τι θα γίνει. Φύγε, θα μιλήσουμε. Δεν έχω ιδέα. Μα είναι ολοφάνερο. Ο συνεργάτης σου τα κράτησε για τον εαυτό του και δεν στα παρέδωσε μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Ποιο συνεργάτης μου, ρε, τι είναι αυτά που λες? Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Κόψε το θέατρο σε μένα, Σπυρό. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εσύ κρύβεσαι πίσω από τη ληστεία που έγινε στο σπίτι μας πριν από 10 χρόνια. Ο Μιχάλης ήταν αυτός. Μιχάλης είχε δίκιο. Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σήκω και φύγε τώρα. Γιατί ούτε να σε βλέπω δεν μπορώ εδώ μέσα. Τι έγινε, έχουμε νέα? Ναι, αλλά όχι καλά. Δηλαδή, η επιχείρηση είναι εκεί, τα στράβωσε. Καταφωνή. Ναι. Τι θέλεις, ρε, τι θες? Πήρες να μου πετάξεις τα μούτρα ότι με κατήγγειλες για τη λέσχη? Νομίζω ότι θα καταφέρεις κάτι με αυτό. Όχι, όχι, άλλωστε σε είχα προειδοποιήσει. Θα σε καταγγείλω. Σε παίρνω για να σε ενημερώσω ότι είμαι στο ξενοδοχείο και πάω να πάρω την Κατερίνα σπίτι. Τι? Η ίδια μου το ζήτησε. Γιατί βαρέθηκε να την αφήνεις μόνη της με την κάθε Έφη. Με ποια Έφη? Ποια Έφη, τι είναι αυτά που λες? Μου το κλείσε.